Να ξεκινήσουμε από αυτό που το λέγαμε πριν, το βλέπω και στο site της Αυτεμπορικής, είναι στο πρώτο θέμα, για την Παρασκευή. Η Standard & Poor's θα δώσει τα στοιχεία, ενδεχομένως να είμαστε κοντά στην επενδυτική βαθμίδα, να ανοίξει ο δρόμος δηλαδή. Νομίζω ότι δεν μπορώ να πω ότι θα κάνει Standard & Poor's, νομίζω ότι δεν θα το κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι να κάνει ή δεν κάνει, νομίζω είναι προεξοφλημένη μετά από τις εκλογές ή τον Ιούνιο, στο ενδιάμεσο αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι περιττό να συζητάμε, νομίζω ότι έχει προεξοφληθεί από την τιμολόγηση των ελληνικών τίτλων στις αγορές, λέτε ότι έχει προεξοφληθεί. Ναι, νομίζω και γενικά από την κατάσταση η οποία υπάρχει στην ελληνική οικονομία, παραδείγματος χάρη το βασικό κριτήριο ας πούμε είναι η ύπαρξη των καλών δημοσιονομικών. Νομίζω ότι τα δημοσιονομικά αποτελέσματα και για το 2022 θα είναι καλύτερα των αναμενωμένων. Επομένως, ο ρυθμός μεγένθησης μπορεί να χαμηλώσει το 2023 αρκετά, αλλά παρόλα αυτά θα είναι περίπου πάνω από το 2%, 2,1-2,2. Επομένως, νομίζω ότι κάτω από αυτά τα γεγονότα, νομίζω δεν θα υπάρξει κάποιος κίνδυνος, εκτός αν γίνει μια μεγάλη ανατροπή. Νομίζω η ανατροπή, δεν μιλάω για το εσωτερικό, μιλάω μια ανατροπή γενικότερα στο εξωτερικό περιβάλλον. Στο διεθνές περιβάλλον. Γιατί εδώ δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τίποτα. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή τα παρακολουθείτε και εσείς στενά. Το ελληνικό χρέος μέχρι το 2030-2031 είναι ρυθμισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε τα τοκοχρεωλήσια που χρειάζονται να είναι σε επίπεδα τα οποία εύκολα η χώρα μπορεί να δανειστεί από τις ξένες αγορές και από την εσωτερική αγορά. Από την άλλη πλευρά, γίνεται μια τεράστια μάχη στις Βρυξέλλες αυτές τις μέρες που συζητάμε και παρά το γεγονός ότι είναι Πάσχα και των Καθολικών και το δικό μας, μεταξύ της Γερμανίας και της Κομισιόν, τι θα γίνει με το αναθεωρημένο σύμφωνο σταθερότητας και πού θα πάμε και τι θα χρειαστούν. Θεωρείτε ότι η ελληνική οικονομία και η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές, είτε τις πρώτες ή αν χρειαστεί δεύτερες, θα πρέπει να λάβει μέτρα για να έχει τα πρωτογενή πλεονάσματα που θα απαιτούνται, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέει η γερμανική πλευρά? Κοιτάξτε, πολύ σωστά το λέτε, υπάρχει με αυτή η διαμάχη, θα δούμε πού θα καταλήξει. Οι Γερμανοί επαναφέρουν ορισμένα κριτήρια τα οποία είναι αρκετά σκληρά για μείωση του χρέους ανά το χρόνο. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει. Νομίζω ότι θα βρεθεί μια μέση οδός. Παρ' όλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι η ελληνική οικονομία για να μπορέσει καταρχάς το χρέος να είναι βιώσιμο, πρέπει να αρχίσει να παράγει τα πλεονάσματα, τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία έχει συμφωνήσει. Δηλαδή πρέπει να περάσει πάνω από 2,2-2,3% για όλα τα επόμενα έτη. Επομένως, νομίζω ότι με αυτή την προοπτική ίσως να μην χρειαστούν περαιτέρω θέματα, παρότι ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς πού θα καταλήξει η συμφωνία. Εάν η συμφωνία είναι πιο σκληρή, πιθανότατα να χρειαστούν περαιτέρω μέτρα, διότι η ελληνική οικονομία, ειδικά το χρέος, ο λόγος του χρέους, είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Και μην κοιτάτε τώρα που λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και του πληθωρισμού καταφέραμε να αποπληθωρήσουμε το χρέος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει το 2023 όταν ο πληθωρισμός θα πάει στο 4,5. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει το 2024 όταν ο πληθωρισμός μπορεί να πέσει ακόμα παρακάτω. Επομένως, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε να εξελίξει. Η ουσία είναι όμως ότι τα δημοσιονομικά μας πρέπει σε ένα μεγάλο βαθμό να είναι safe, να είναι σώα, να είναι σε καλή σταθερή κατάσταση. Τώρα, μιας και το λέτε αυτό, κύριε καθηγητά, και για τα δημοσιονομικά μας και για τα υπόλοιπα μεγέθη. Αν έχουμε δύο εκλογές, δηλαδή μία περίοδο κυβερνητικής αστάθειας, μία υπηρεσιακή κυβέρνηση, περισσότερους από 2 μήνες, Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Αυτό πόσο θα επηρεάσει αυτό το οποίο λέτε τώρα? Κοιτάξτε, όπως συμβαίνει πάντοτε, στις εκλογές υπάρχει ο εκλογικός κύκλος, όπου κάθε κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να δώσει αυτό που μπορεί. Αυτό θα ήταν το θεμητό, αυτό που μπορεί, γιατί πολλές φορές υπερβαίνει αυτό που μπορεί. Τις περισσότερες φορές, κύριε καθηγητά, τις περισσότερες φορές. Και μάλιστα να σας πω και κάτι. Ευτυχώς που γίνονται και εκλογές και δίνονται και ορισμένα χρήματα, ορισμένοι πόροι. Έχετε δίκιο, Τους έχουν μεγάλη ανάγκη. Αν και είστε οικονομολόγος και το λέτε, γιατί συνήθως εσείς οικονομολόγοι σας αυστηροί και δεν τα λέτε. Ναι, ναι. Αν παρακολουθήσετε, θα δείτε τώρα τι έχει δοθεί αυτή την περίοδο. Ναι. Νομίζω όμως ότι
δεν θα υπάρξει τόσο μεγάλη αναταραχή. Δεν θα υπάρξει. Διότι όλοι έχουν το μυαλό τους τι είχε συμβεί το 2008 και το 2009. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να είμαστε, πώς να το πω, θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί όσον αφορά στο τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτό είναι το οποίο, κατά την άποψή μου, λείπει σήμερα από την ελληνική οικονομία. Δηλαδή, άκουγα και προηγουμένως συναδέλφου σας για τον τουρισμό, για τη βιομηχανία του τουρισμού. Δεν είναι βιομηχανία του τουρισμού, εν πάση περιπτώσει, και όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα σε αυτό που λέμε παραγωγικές επενδύσεις. Δηλαδή, επενδύσεις που θα αυξάνουν την παραγωγική βάση της οικονομίας. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Άρα, λέτε ότι πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και την κατεύθυνση της οικονομίας, προς τα πού πηγαίνουμε. Και ενδεχομένως να αλλάξουμε ακόμα και πράγματα τα οποία σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα. Παραγωγικό μοντέλο. Αν μπορούσαμε. Ναι. Αν μπορούμε δεν είναι από παραγωγικό μοντέλο γιατί είναι δύσκολο, αλλά επιμέρους. Ναι, επιμέρους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε άμεσες ξένες επενδύσεις. 6,6 δισεκατομμύρια για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Εάν δείτε όμως πού πηγαίνουν οι άμεσες ξένες επενδύσεις, θα καταλάβετε αυτό που λέω. Έτσι, είναι αγορά μετοχών, ναι. Είπαν αγορά μετοχών, real estate και όλα αυτά πράγματα. Η παραγωγική βάση της οικονομίας δεν φαίνεται να μεταβάλλεται όπως υποστηρίζουν όλοι ή θα θέλανε να αλλάξουν.